Προσπαθούμε και έχουμε ήδη επεξεργαστεί μικρούς συμβολικούς τρόπους που όμως μπορεί να έχουν μια αλλαγή της καθημερινότητας και έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε μαζί και με τη ΔΕΙΑΛ, η οποία είναι αρμόδια για τα θέματα καταχύτευσης, να παρέχουμε υποδομές, σύγχρονες υποδομές για πρόσβαση σε πόσιμο νερό, για το στράτευμα και για περιοχές. Και δι' αυτής της οδού συζητήσαμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση με έμεσο τρόπο να μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε και άμεσο δια της αυτοδιοίκησης σε επενδύσεις που είδαμε ότι λείπουν από την περιοχή και σε επίπεδο δεξαμενών, στην αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης και οτιδήποτε απαιτηθεί. Είναι κάτι που το κάνουμε ούτως ή άλλως και το κάνουμε και ενάρετα και με όρεξη και με αποτέλεσμα και γι' αυτό η παρουσία της Γενικής Γραμματείας σε όλα τα νησιά, το γνωρίζεις αγαπητέ Υπουργέ, καθότι επισκέπτεσαι διαρκώς και τις πληγήσεις περιοχές και όχι μόνο, είμαστε αθόρυβα, αποτελεσματικά άνθρωποι που ζουν στη Μυτιλήνη, δίνουν λύση για όλα τα νησιά. Δεν θα κουράσω να το λέω, με έχουν κερδίσει, χαίρομαι που είμαι επικεφαλής αυτών των ανθρώπων, υπερήφανος για τη δουλειά τους, για την εμπειρία τους και νομίζω ότι το παράδειγμα της παρουσίας και με αφορμή αυτή την φυσική καταστροφή θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τον ρόλο που έχει η Γενική Γραμματεία μαζί με την αυτοδιοίκηση για να δώσει λύσεις. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαρκή μάχη όπου ο κρατικός μηχανισμός υπό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διαχειρίζεται την κατάσταση αυτή σε συνεργασία. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, την αστυνομία, το λιμενικό που χρειαστεί, το στρατό. Φυσικά και όλα τα έμπειρα στελέχη έτσι ώστε άμεσα, με γρήγορο, με επαρκή, άμεσο ενεργητικό συντονισμό, όπως συμβαίνει και τώρα, με εγρήγορση και με αντανακλαστικά να παρεμβαίνει, όπως έγινε και στην περίπτωση της Λεύου, όπως γίνεται και στις άλλες περιοχές. Είναι ένα δύσκολο έργο, είμαστε στη μέση της αντιπυρικής περίοδου, όλοι εργαζόμαστε και παλεύουμε έτσι ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές πιέσεις, οι καταστροφικές πιέσεις της κλιματικής κρίσης που αποτυπώνονται μέσα από τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλη την επόμενη περίοδο. Εδώ στο νησί της Λέσβου η συνεργασία αυτή είχε αποτελέσματα, φάνηκε στο πεδίο που βρεθήκαμε σήμερα. Όλοι αναφερόντουσαν στην αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς δίνει αποτελέσματα. Και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί. Είναι κάτι που πρέπει να επιστωθεί στην τοπική κοινωνία με την ευρύτερη έννοιά της, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τα μέτρα στήριξη και αποκατάσταση, αλλά να τα συζητήσουμε και μαζί σας και να συνεργαστούμε επί αυτών κατά την υλοποίησή τους, έτσι ώστε να φτάσουν όσο το συντομόν γρηγορότερα γίνεται η στήριξη στους πολίτες και φυσικά να προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις αποκατάστασης, αλλά και στις πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως είναι τα αντιδιαφορτικά και τα πλημμυρικά έργα που απαιτούνται, στα έργα υποδομών, καθώς όπως έχω πει και άλλες φορές, μια δύσκολη κατάσταση, μια φυσική καταστροφή. Μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο να διορθώσουμε τα κακό σχήματα του παρελθόντος, να προβούμε σε παρεμβάσεις, σε βελτιώσεις. Οπότε αυτό θα κάνουμε και στην περίπτωση της Λέσβου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι συνεχώς. Διατυμπανίσαμε σε όλους ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νησί και όχι δύο δήμους. Αντιμετωπίσαμε με ενότητα, όπως σας είπα, αυτή την κατάσταση. Από το ξεκίνημα της φωτιάς, με τη βοήθεια όλων των μέσων, των σωμάτων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων, ιδίως των εθελοντών, αποτελεσματικά και πετύχαμε για να αποφύγουμε κάθε ατύχημα και να διασώσουμε, να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Ο φυσικός μας πλούτος είναι κάτι το οποίο μας πονά. Το χάσαμε και χάσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. 20.000 στρέμματα, όποτε είδατε, ιδίες όμως, χάθηκαν. Κινδύνευσαν οικισμοί. Σώθηκαν όμως, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση όλων των δυνάμεων. Όλων των δυνάμεων με τη βοήθεια και της κυβέρνησης, η οποία στάθηκε δίπλα μας. Όταν διαπίστωσα εγώ πηγαίνοντας στη φωτιά τον καπνό, ο οποίος ήταν σε μεγάλη απόσταση, επικοινώνησα αμέσως και επικοινώνησε μαζί μου ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος κινητοποίησε αμέσως τα ενέργεια μέσα και μέσα σε διάστημα 1,5-2 ώρων από την Αθήνα ήταν εδώ. Ήταν εδώ και ήταν κάτι το οποίο βοήθησε έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες, όπως σας είπα, ζώων. Η συμβολή όλων
πολύ σημαντική. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Όμως η αποτίμηση των ζημιών μας κάνει όλους να ανησυχούμε για το μέλλον, το μέλλον αυτού του τόπου, αυτού του νησιού που έχει υποστεί πολλά. Άφησε πίσω το μεταναστευτικό ζήτημα, όμως είχε πληγεί από το σεισμό, ο οποίος έδωσε τη θέση του στη φωτιά μετά την πανδημία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που είχαμε στον τόπο μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να ζητήσουμε. Να ζητήσουμε άμεσα την ενίσχυση όλων των πληγέντων, την αποκατάσταση των ζημιών, την ενίσχυση των Δήμων για να συμβάλλουν σε αυτό. Όμως οι ιδιώτες έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή να αισθανθούν, να τους τονώσουμε την ψυχολογία τους, αλλά να τους δώσουμε και μια οικονομική βοήθεια για να σταθούν στα πόδια τους. Οι πληγοί σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες επί μια πενταετία τουλάχιστον, από το ξεκίνημα του σεισμού, του μεταναστευτικού της πανδημίας, άφησαν πίσω τους μεγάλες ζημιές οικονομικές στους ιδιώτες αυτού του τόπου και επιβάλλεται πλέον άμεσα η ενίσχυση όχι μόνο αυτών οι οποίοι είχαν τις επιχειρήσεις, τα μαγαζιά ή τα σπίτια, αλλά και αυτών που ασχολούνται με τη γη. Όλων εκείνων που ήθελαν να δουν το βιός τους να μένει, το οποίο άφησαν οι παππούδες τους και οι γονείς τους. Ήθελαν να δουν να μαζέψουν φέτος τη σοδειά τους. Φέτος είχε μαξούλι το νησί. Είχε μαξούλι μετά από και πενταετία. Το είδα να χάνεται. Χάθηκαν τα ελαιοκτήματά τους, τα οποία δυστυχώς, γιατί και εγώ μέσα από αυτά βγήκα, επί δεκαετίες πλέον δεν θα τα ξαναδούμε. Επομένως, επιβάλλεται να τους δώσουμε έστω το ελάχιστο, να τους βοηθήσουμε οικονομικά, να τους βοηθήσουμε να ανακάμψουν τουλάχιστον αυτή τη φάση και να αποκαταστήσουμε τον ελαιώνα. Ένας ελαιώνας που είναι η βάση του νησιού μας και είναι η πηγή, βασική πηγή εσόδων σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα πλατιάσω, θα ήθελα να επενέσω πάλι όλους εκείνους οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας. Να είστε βέβαιοι ότι εμείς εδώ, οι νησιώτες, είμαστε ταγμένοι να φυλάτουμε το νησί μας και να διαφυλάτουμε τα όσα μας άφησαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας και να είστε βέβαιοι ότι θα τα δώσουμε όπως μας τα δώσαν και στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω έκκληση, τάχιστα, να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση και είμαι βέβαιος θα το κάνετε, γιατί φάνηκε στα μάτια σας ότι συγκινηθήκατε. Είστε εδώ για να μας βοηθήσετε, να μας δώσετε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Αυτά τα οποία θα μας δώσουν μια ανάσα και τα οποία θα δώσουν και το έναυσμα και στους υπόλοιπους Έλληνες να επισκεφτούν το νησί μας. Θα πρέπει αυτό να το κοινωνήσουμε, να το επικοινωνήσουμε, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα του νησιού μας, να τονώσουμε την οικονομία του, να αυξήσουμε και να δώσουμε ανάσα στις συγκοινωνίες του νησιού μας, στις ακτοπλοϊκές, αλλά και να μειώσουμε τα κόστη τα οποία επομιζόμαστε αυτή τη στιγμή και να πούμε ότι επιτέλους αυτή η πολυπόθετη νησιωτικότητα επιτυγχάνεται σε ένα βαθμό. Δεν θα λατιάσω, είμαι βέβαιος ότι θα μας βοηθήσει στο επόμενο διάστημα, η τοπική αυτοδιοίκηση θα συμβάλλει με όποια μέσα έχει και με τη βεβαιότητα της ενίσχυσης από εσάς για να αντιμετωπίσει, να αποκαταστήσει τις όποιες ζημίες και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή το χειμώνα το επόμενο διάστημα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δημοσίως επιτρέψτε μου να πω ότι είστε ένας άξιος δημόσιος λειτουργός, αιρετός. Εγώ σας έζησα την πρώτη στιγμή, πραγματικά, πάντα είχα καλή άποψη για εσάς, αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι με ηρεμία και καμιά φορά με διαχείριση της τρέλας των άλλων, καταφέρετε να παραμένετε ήρεμος και να συντονίσετε μια κατάσταση στην πολιτική προστασία που θα προσπαθήσουμε ως Γενική Γραμματεία, ήδη έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, με άμεσο ή έμεσο τρόπο, σε συνεργασία και με τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί ήταν καθοριστική η συνεργασία, να ενισχύσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε τις δυνάμεις που ούτως ή άλλως μια δεξαμενή νερού εύκολα μετατρέπεται σε μια δεξαμενή που σώζει το δάσος ή οποιαδήποτε λειτουργία. Το ζήσαμε στους οικισμούς. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν και μηχανικοί μας και στελέχη μας και το διαπιστώσαμε. Αυτό που φροντίζουμε πάντα, τουλάχιστον έχουμε αυτό σαν πρώτο το μέλημα, είναι να διαχειριστούμε μια κατάσταση για να μην ξεφύγει και να μην έχουμε πρώτα απ' όλα κάποια απώλεια σε ανθρώπινη ζωή. Εγώ αυτό που τονίζω εξ αρχής είναι ότι ο σχεδιασμός, αλλά και γενικότερα το σύστημα δούλεψε. Ο μηχανισμός δούλεψε απόλυτα. Το 112
σε κάποιους δεν αρέσει, σε άλλους δεν πειράζει, το λέω δημοσίως. Ήταν αυτό το απόλυτο που έσωσε τα πατερά. Το είδε και ο κύριος Υπουργός που κατέβηκε κάτω. Αν δεν λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός, δυστυχώς αυτή τη στιγμή θα με μιλάγαμε για ανθρώπινα θύματα. Λειτουργήσε, αποφεύθηκε. Επειδή αναφέρθηκαν και σε κάποιες άλλες δηλώσεις ότι αργήσαν ή καθυστερήσανε τα εναέρια μέσα, ήρθαν ταχύτατα, κύριε Υπουργέ, ήρθαν ταχύτατα. Αλλά το βασικότερο, και σε αυτό συμφωνώ και τον ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια που είπε για μένα ο κύριος Γενικός, ήταν ότι η συνεργασία, αυτά που γίνονται δηλαδή στα ΣΟΠ, που πάρα πολλοί κάποιοι λένε ότι γιατί μαζεύονται, γιατί τα λένε, λειτουργήσε απόλυτα. Η αστυνομία, το λιμενικό, ο στρατός, ο Δήμος, αντιστοίχως, λειτουργήσαμε κατευθείαν, δόθηκαν οι εντολές, ήξερε ο καθένας που θα πάει, ήρθαν τα βιτία, ήταν ένα μέτωπο πάρα πολύ μεγάλο, ήταν πάνω από 3 χιλιόμετρα εκείνη τη στιγμή το μέτωπο που έπρεπε να αντιμετωπίζουμε. Έπρεπε να απομακρυνθεί ο κόσμος με ασφάλεια, δεν επικράτησε πανικός, βγήκαν όλοι έξω, δόξα τω Θεώ είμαστε καλά, έχει γίνει μια μεγάλη τεράστια οικολογική καταστροφή, τα είδατε με τα μάτια σας. Υπάρχουν μεγάλες οικονομικές ζημίες όσον αφορά το φυτικό κεφάλαιο. Αυτά τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Αλλά θέλω να πω και εγώ, χωρίς τώρα να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας αγρότες, γιατί θέλω να μιλήσουν παραγωγικοί φορείς και αυτοί οι οποίοι θα προτείνουν και αυτοί από την πλευρά τους. Ευχαριστούμε την Γενική Γραμματεία και το πρόσωπό σας, κύριε Κουκουλάκη, γιατί από την πρώτη στιγμή γίνατε ένας από τους υπόλοιπους βορειοαιγιοπελαγίτες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Λέσβο, γιατί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι για όλα τα νησιά μας και για τα 10 και αντιστοίχως στο Νότιο Αιγαίο το ίδιο. Είστε κοντά μας, πάντοτε ό,τι ζητήσουμε προστρέχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, κατευθείαν είδαμε ότι η κυβέρνηση αμέσως κατευθείαν ήρθε επί τόπου να δει, να κρίνει, να χαρακτηρίσει και να δει πώς θα δώσει λύσεις στον πόνο των αυτών των ανθρώπων. Γιατί πραγματικά χάθηκαν περιουσίες και πρέπει να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται. Η Γενική Γραμματεία, το πάνε ποτέ Υπουργείο Αιγαίου, έχει τρομακτική εμπειρία στη διαχείριση πολιτικής προστασίας προτού περάσει την αυτοδιοίκηση. Τα στελέχη που βλέπετε σήμερα εδώ και αυτά που δεν είναι, έχουν την εμπειρία της διαχείρισης κρίσεων, θα σας πει και ο κύριος Μιχαλακέλης. Μας είχε φωτίσει ο Θεός προσφάτως και στο πλαίσιο έτσι της γενικότερης αναβάθμισης των υποδομών και του αρχιακού υλικού και όχι μόνο, είχαμε ήδη οργανώσει το υλικό το οποίο διαθέτουμε στα κοντέινερ και στις αποθήκες με το συντονισμό του Γενικού Διευθυντή και των αρμοδίων στελεχών και όλων των στελεχών, όχι μόνο των κατεχόντων θέσης ευθύνης. Θέλω να το πω αυτό, είμαστε μια ομάδα. Ήταν ήδη παραταγμένο το υλικό, γιατί είχαμε προγραμματίσει στην επίσκεψή μου που θα είχαμε και με τον στρατηγό της ΑΣΔΕΝ και μαζί σας και με τον ταξίαρχο πώς τα φέρνει η ζωή. Είχαμε ήδη παρατάξει το υλικό έτοιμο προς διάθεση. Επομένως καταφέραμε με την Κυριακή, φορτώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και μπορούσαμε να διαθέσουμε, το παραδώσαμε στην πολιτική προστασία. Έστω ένα μικρό δείγμα το τι μπορούσαμε να κάνουμε και εμπράκτως και χαρήκαμε που μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί καταλάβαμε ότι ακόμη και απλά πράγματα βοήθησαν και θα βοηθήσουν και είμαστε εδώ να οργανώσουμε αντίστοιχες προμήθειες για τους Δήμους και την Περιφέρεια, πάντα υπό τον συντονισμό της πολιτικής προστασίας, για να επιλέγονται υλικά τα οποία είναι κατάλληλα φυσικά και την πυροσβεστική. Αλλά αυτό ήταν σπουδαίο και ευχαριστώ θερμά, διότι αποδείχτηκε και για τους εθελοντές οι οποίοι έλαβαν. Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα και στο πρακτικό επίπεδο. Νομίζω ότι με τα δύο μελητήρια, τον κύριο Μεσσηνιά και τον κύριο Μανολακέλη, ήδη μπορούμε να σκεφτούμε πράγματα για την επόμενη μέρα και σε μελετητικό επίπεδο. Τον κύριο Μεσσηνιά έχουμε ούτως ή άλλως δρομολογήσει μια σειρά πραγμάτων σε επίπεδο κλαδικής, χωρικής, χωροταξικής ανάπτυξης του νησιού σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Και με τον κύριο Μανολακέλη, ένα νέο συνάδελφο, ηλικιακά είμαστε νέοι και κοντά, όπου είναι πολύ δημιουργικό ενδεχομένως να μπορούμε να διαθέσουμε δυνάμεις λοιπόν με χρηματοδότηση κρίσιμων μελετών πέρα από τα έργα για την περιοχή. Θεωρώ χρέος να ξεκινήσω από τις τεράστιες ευχαριστίες προς αυτούς που συνέβαλαν στον περιορισμό της πυρκαγιάς και ευχόμαστε όλοι και στην πλήρη κατάσβεσή της, στους χειριστές των εναρίων μέσων, στις επίγειες δυνάμεις, στους πυροσβέστες, στους εθελοντές πυροσβέστες, στους υπαλλήλους της περιφέρειας, των Δήμων, τους δημοτικούς υπαλλήλους, στους εθελοντές και όλους όσους συνέβαλαν, τους στρατό, τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία, οι οποίοι πραγματικά υπερέβαλαν αυτό με υπεράνθρωπες προσπάθειες και χωρίς να κοιτάνε ωράρια, συνέβαλαν στον περιορισμό μιας
πολύ πολύ μεγαλύτερης καταστροφής και ελπίζουμε όλοι στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά ήρθε ως μία ακόμη, ένα ακόμη χτύπημα σε ένα νησί το οποίο δυστυχώς έχει δεχτεί επανειλημμένες κρίσεις, αλλά και όσες κρίσεις ήταν εθνικές ή διεθνείς, τις έζησε με μεγαλύτερη ένταση. Που είπε και ο Δήμαρχος αλλά και γενικός για το θέμα, για τις κρίσεις που έχουμε περάσει, την κρίση της μεταναστευτικής και προσφυγική κρίση, η οποία ευτυχώς δείχνει ότι είναι πλέον σε μια ύφεση. Είχαμε καταστροφές όπως ο πρόσφατος σεισμός και τώρα μια πυρκαγιά σε μια περιοχή η οποία ήταν μια από τις τουριστικές περιοχές του νησιού και η οποία ήρθε στην αιχμή της τουριστικής περίοδου, χτυπώντας τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομική δραστηριότητα πάρα πολύ έντονα. Το βλέμμα μας λοιπόν είναι στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συζητήσεις και με την Γενική Γραμματεία και προσωπικά τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, τον οποίο τον ευχαριστώ και δημόσια για την συνεργασία του, και με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το βλέμμα μας είναι στην επόμενη μέρα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν πληγεί άμεσα από την πυρκαγιά αλλά και όσες πληγούνται, θίγονται έμεσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι συνθήκες που δημιουργούνται για συνέχιση της τουριστικής περίοδου δεν είναι οι καταλληλότερες και σε αυτό θέλουμε να σταθούμε. Άρα λοιπόν τα μέτρα που προτείνουμε είναι καταρχάς να εφαρμοστούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί και έχουν ανακοινωθεί και από εσάς στην πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική, όπου είναι μια δέσμη μέτρων, αλλά τη ζητάμε με μεγαλύτερη ένταση για την περιοχή μας, δηλαδή μιλάμε για αποζημιώσεις και επιχορηγήσεις επιχειρήσεων, για αναστολή υποχρεώσεων, οπωσδήποτε αναστολή υποχρεώσεων και φορολογικών και ασφαλιστικών. Πρότασή μας είναι και για κάποια να εξεταστεί και να δοθούν κάποια άτοκα δάνεια για τις επιχειρήσεις ώστε να καλύψουν και επιπλέον ανάγκες που έχουν και οι οποίες έχουν αναλυφθεί και θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Στηρίζουμε οπωσδήποτε και εμείς το αίτημα του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου για το ειδικό βάουτσερ, τουριστικού βάουτσερ για την περιοχή, ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή ώστε να μπορέσει να δοθεί ένα κίνητρο να επανέλθει η κίνηση, η οικονομική ζωή στην ευρύτερη περιοχή των Βατερών. Και φυσικά μέτρα που έχουν να κάνουν και με τους πολίτες, την ανακούφιση των πολιτών. Είναι μια περιοχή που έχει περάσει αρκετά τώρα τελευταία και με το σεισμό αλλά και με τις κρίσεις που είπαμε και να δώσουμε την δυνατότητα να παραμείνουν σε λειτουργία οι επιχειρήσεις, να παραμείνει ζωντανή οικονομική δραστηριότητα, η οποία εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την τουριστική κίνηση και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον. Άμεσα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Οι επιχειρήσεις ήδη νιώσαμε την αγωνία τους και την τεράστια αγωνία των επιχειρηματιών όταν τις επισκεφθήκαμε τις προηγούμενες μέρες και θα ξαναεπισκεφθούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτούν. Η οικονομική ζωή είναι απαραίτητο να επανέλθει σε κανονικότητα το συντομότερο δυνατό με τη βοήθεια όλων. Άμεσα λοιπόν μέτρα. Σκέψτε, πραγματικά εκφράζω και μεταφέρω την αγωνία αυτών των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και φυσικά όσων εξαρτώνται από αυτές και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να τις στηρίξουμε. Εμείς θα είμαστε πάντοτε παραγωγικοί συνεργάτες δικής σας και της Γενικής Γραμματείας ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πραγματικά αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουμε τις προτάσεις, όπως είπα και πριν, ούτως ή άλλως ισχύουν όλα τα μέτρα και από την ανακοίνωση που αναφέραμε, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ισχύουν και για την περίπτωση της Λέσβου. Και θα κάνουμε κάτι στοχευμένο σαν ένα μέτρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων της περιοχής της συγκεκριμένης. Οπότε υπάρχει σκεπτικισμός για διάφορα μέτρα που έχουν αναφερθεί ως προς την εφαρμογή τους. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι πιο άμεσης παρέμβασης,
Δηλαδή, τα άτομα καδάνια, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία έχει πονέσει πολλές πυρόκλητες περιοχές κατά το παρελθόν. Οπότε δεν ενδείκνυται, ενώ θα μπορούσε να είναι κάτι σε εν είδη επιχορήγησης προς επιχειρήσεις. Σας είπα συνδυαστικά. Και θα ήθελα από εσάς, έχουμε ζητήσει και από την περιφέρεια, να έχουμε ένα υπόμνημα αναφορικά με την έκταση της επιχειρήσης, το είδος των επιχειρήσεων που υπάρχουν. Οπότε ουσιαστικά να μπορούμε και εμείς σε συνεργασία και με εσάς να διαμορφώσουμε ένα εργαλείο που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Αυτό το κάνουμε την επόμενη περίοδο. Ωραία. Ο κύριος Μανολακέλης, πρόεδρος του ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου. Εκ μέρους του τεχνικού κόσμου, καλώς ορίζω. Με συμβολή και στη ΣΑΜΟ, να φέρουμε λίγο και στη ΣΑΜΟ, λόγω και του ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης το οποίο. Συμβολή εκεί είναι με ερωτηματικό. Όχι του ΤΕΕ, των μηχανικών. Δεν βρίσκουμε μηχανικούς να κάνουν τους φακέλους. Βρέθηκαν απροετοίμαστοι, είναι λίγοι. Εδώ εμείς είχαμε περίπου το 1/5 της ζημιάς που είχε υποστεί η ΣΑΜΟΣ. Μας πήρε τουλάχιστον 2 χρόνια εδώ πέρα στη Λέσβο για να μπορέσουν οι μηχανικοί να ορθοποδήσουν και να δουν την κατάσταση. Στη ΣΑΜΟ υπάρχει περίπου το 1/4 των μηχανικών από ό,τι έχει η Λέσβος. Υπάρχει μια δυσκολία. Όχι, το φέρνω σαν παράδειγμα για τους χρόνους. Ότι όταν έχουμε μια περίπτωση σαν τη ΣΑΜΟ, τώρα δεν μας ενδιαφέρει το κειμένο της ΣΑΜΟ, αλλά για την αποκατάσταση, έχουμε συγκεκριμένο αριθμό μηχανικών. Άρα. Οι εγκρίσεις όμως είναι πάρα πολλές και εκεί θα το πω γενικά, οι μηχανικοί έχουν πρόβλημα ουσιαστικά να πάρουν εγκρίσεις από την αρχαιολογία, από την νεωτέρων και όχι μόνο στη ΣΑΜΟ, και στη Λέσβο και στο Μάτι και στο Αρκαλοχώρι. Είναι μια σειρά εγκρίσεων από εφορίες νεωτέρων μνημείων, κλασικών κλπ, τα οποία καθυστερούν. Γι' αυτό και στη Λέσβο και στις άλλες περιοχές ουσιαστικά η ανοικοδόμηση ξεκινάει περίπου με 2 χρόνια μετά το συμβάν, το βίο συμβάν. Τέλος πάντων, εγώ εκ μέρους του τεχνικού κόσμου σας καλωσορίζω στο νησί μας κάτω από αυτές τις συνθήκες. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την προηγούμενη συζήτηση στην πολιτική προστασία. Δεν θα αναφέρω κάτι σε αυτό, το άκουσα. Από εκεί και πέρα, εδώ οι μηχανικοί ξέρουν την πεπατημένη, όπως αναφέρεται για τη ΔΑΕΦ, ξέρουν να κάνουν πλέον τους φακέλους. Δεν είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν υποστεί τη ζημιά. Εγώ θα κάνω ένα βήμα παραπάνω και θα πω ποια είναι η επόμενη μέρα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, από πού θα μπορούσε να πάρει χρηματοδότηση, ενδεχομένως η Δήμη, η Περιφέρεια, ώστε να ανοίξει συζήτηση για τα πλημμυρικά έργα. Μία μελέτη ουσιαστικά, η οποία θα θωρακίσει το νησί και από εκεί και πέρα άμεσες ενέργειες. Όπως νομίζω μετά από μια υπόδειξη των τοπικών συμβουλίων, όλες οι τοπικές κοινότητες να έχουν μία υδατοδειξαμενή, 100-200 κυβικά νερό, για να έχουν την πρώτη αντίδραση. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα μεγάλο κόστος, είναι περίπου 40.000 ευρώ σε μία δεξαμενή 200 κυβικών. Πιθανότητα η Γενική Γραμματεία θα μπορούσε να συνδράμει σε αυτό στους Δήμους. Είναι στο πλαίσιο της συζήτησης που έχουμε κάνει και. Νομίζω ότι είναι η πρώτη αντίδραση ώστε να είναι έτοιμα τα ουσιαστικά υδροφόρη της πυροσβεστικής και να μπορέσουν αμέσως να ανταπεξέλθουν. Φυσικά οι δασικοί δρόμοι πρέπει να ανοιχτούν, δηλαδή από τη μεριά, από τα Βατερά μέχρι την Πάστη Δρότα και το Πλωμάρι δεν υπάρχει δρόμος. Προσπάθησαν πολλές φορές να διανοιχτεί ο δρόμος, είναι πολύ δυσβάτος. Επομένως, αν εκεί πιάσει μια φωτιά, αν δεν έχουν φτιαχτεί κάποιοι υποτυπώδες δασικοί δρόμοι, δεν θα γίνει, θα υπάρξει ολοκαύτωμα. Και φυσικά οι αντιπυρικές ζώνες που θα πρέπει να είναι καθαρισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι όμως κάτι που πρέπει να το δούμε νωρίτερα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζημιά που θα έρθει. Δεν θέλω να καταχρήσω τον χρόνο σε αυτά. Κυρίως εγώ θα επισημάνω ξανά τα αντιπλημμυρικά έργα. Τους μηχανικούς, αυτοί που θα αναλάβουν αυτά τα λίγα σπίτια, νομίζω είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Και θα περιμένουμε την κρατική αρρωγή για να προχωρήσουν. Εκεί ίσως, επειδή σήμερα που επισκεφτήκαμε ήρθαν κάποιοι ιδιοκτήτες, ευτυχώς δεν είναι μεγάλος αριθμός, με κανένας, να έχουμε μια συνεργασία, απλώς να τους κατευθύνουμε λίγο, γιατί θα απαιτηθεί η εμπλοκή των ιδιωτών μηχανικών εγκαίρως. Οπότε εκεί να έχουμε μια διαμεσολάβηση, αγαπητέ Πρόεδρε, για να. Απλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πρέπει να έρθουν 2 φορές τα κλιμάκια της ΔΑΕΦ. Μία για να αποτυπώσουν. Ήδη είναι σήμερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο νομίζω έρχονται. Μας είπαν για σήμερα ότι περιμένανε, σημαντικό είναι ότι είναι άμεσο. Σας καλωσορίζω, κύριε Υπουργέ, στον χώρο της Γενικής Γραμματείας, που είναι Υπουργείο Αιγαίου. Είναι χαρά μας που είστε εδώ, αν και η στιγμή ήταν η κατάλληλη. Πιστεύω όμως ότι είναι μια ευκαιρία. Φαινόμαστε να ευχαριστήσουμε εκ μέρους του προσωπικού όλους που συνέβαλαν στην κατάσταση της φωτιάς, ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βοήθησαν στο να υπάρξει ψυχραιμία, ηρεμία, να μην δημιουργηθεί πανικός. Επί ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι
Γιατί η Γενική Γραμματεία είναι μια ευκαιρία, γιατί πιστεύω ότι έχετε δύναμη να τα μεταφέρετε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε αυτόν τον χώρο, από τον Αύγουστο, 8 Αυγούστου του 1991 έως 13 Δεκάτου του 1993, διατέλεσε και ανέλαβε προσωπικά ο ίδιος Πρωθυπουργός τότε, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού Πρωθυπουργού, την διακυβέρνηση αυτή τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αιγαίου. Είναι μια ευκαιρία για μας λοιπόν, εάν το θέλει και η σημερινή κυβέρνηση, να μας δώσει περισσότερες αρμοδιότητες, γιατί είχαμε αρμοδιότητες. Κάποτε αγοράζαμε περιοριστικά οχήματα μικρών μεγεθυνθών που ακόμα κυκλοφορούν. Τα δώσαμε σε μικρά νησιά, σε δήμους, ασθενοφόρα, υλικό που ακόμα και αυτό το υλικό που σήμερα έχουμε, είχαμε πάρει και ακόμα ας πούμε, που διαθέτουμε, αλλά δεν έχουμε πλέον να φανταστείτε την αρμοδιότητα να αγοράσουμε πλέον. Που για μας είναι πολύ βασικό και έχουμε την όρεξη σε όλα τα νησιά να βοηθήσουμε να συμβάλλουμε. Δεν θέλουμε να πάρουμε τα αρμοδιότητα από κανένα, να έρθουμε συμπληρωματικά να συνεισφέρουμε με τις δυνάμεις μας σε αυτό το έργο. Σας παρακολουθούμε λοιπόν, εάν έχετε και υπάρχει δυνατότητα, αναβαθμίστε μας είτε σε Υφυπουργείο είτε ακόμα και στο παλιό και γνωστό σε όλο, τον νησιωτικό χώρο, Υπουργείο Αιγαίου και νησιωτική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Αυτό το μήνυμα είναι από τον κύριο Κράλη, διευθυντή Δασών, ο οποίος μας λέει ότι αν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης η περιοχή, ήδη εμείς το έχουμε κάνει, το έχουμε διαβάσει από τον κύριο Βέρο. Εσείς το ζητάτε. Στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Εσείς δεν το ζητήσετε. Εμείς το έχουμε ζητήσει στην κατόπιν αιτήματος των Δημάρχων, λοιπόν. Το έχουμε ζητήσει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Απλά ενδιαφέρεται και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ήδη έχει επικοινωνήσει δηλαδή ο Δασάρχης, για να πάρει και αυτό μέτρα ώστε να βοηθήσει όσον αφορά τα ίδια. Θα κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη τις επόμενες ημέρες και για τις επιχειρήσεις και για τα αντιδιαβολικά. Δεν μπορείτε να φύγετε από εδώ χωρίς το αναμνηστικό δώρο, το οποίο προέρχεται από τα έργα τέχνης, τη συλλογή έργων τέχνης της Γενικής Γραμματείας. Αυτό το έργο για την απελευθέρωση Μυτιλίνης του Φασιανού κοσμεί το γραφείο του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα και έχουμε αποφασίσει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι για να τα βλέπουμε μόνοι μας και πρέπει να αναδεικνύονται. Είναι η απελευθέρωση της Μυτιλίνης στο πρόσωπό σας, λοιπόν, στο πρόσωπό σου, αγαπητέ Χρήστο. Επέτρεψέ μου, γιατί δεν ξέρω, εύχομαι να έχω τη χαρά να σε ξαναφιλοξενήσω εδώ. Η απελευθέρωση της Μυτιλίνης, η απελευθέρωση αυτό που χρειάζεται το νησί, είτε εν μέσω καταστροφών, είτε μέσω κρίσεων, αλλά κυρίως έτσι όπως προσπαθούμε συντονισμένα να κάνουμε για την ανάπτυξη του νησιού, ένα συμβολικό δώρο το οποίο να κοσμεί το γραφείο σου, ένα προσωπικό δώρο για σένα.